Να έρθουμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, και στις αναταράξεις που προκαλεί η υποψηφιότητα Κασελάκη, με άλλους να τον στηρίζουν και άλλους να αφήνουν εχμές για την επιλογή του να τρέξει στην κούρσα. Ο 35χρονος απαντά στους επικριτές του λέγοντας: «Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός». Θέση πήραν σήμερα και οι 4 συνυποψήφοι του. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μετά τον χθεσινό καταιγισμό αντιδράσεων για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ από τον Στέφανο Κασελάκη, ο ίδιος έδωσε τη δική του απάντηση. Το ξεκαθαρίζω, εμένα με ενδιαφέρει η σύγχρονη αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό μπαίνω μπροστά τη στιγμή της πτώσης του. Όχι για να πάρω έτοιμο μαγαζί. Εμένα με ενδιαφέρει η ανασυγκρότηση της αριστεράς, όχι να είμαι με όποιο κόμμα να είναι. Για την υποψηφιότητα Κασελάκη τοποθετήθηκαν και οι συνυποψήφοι του για τον προεδρικό θόκο. Έχουμε μπροστά μας μια απολύτως ανοιχτή διαδικασία. Mm-hmm. Απολύτως ανοιχτή. Αυτό λέει το καταστατικό μας, αυτό έχουμε και αποφασίσει κιόλας. Mm-hmm. Και όταν λέμε ανοιχτή, το εννοούμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος φέρει τα χαρακτηριστικά του και την πρότασή του, την πολιτική και τη λειτουργική, να κατέλθει και να τη θέσει αυτή στην κρίση των μελών ή των φίλων ή ακόμη και των ανθρώπων, γιατί θα έρθουν να ψηφίσουν και άνθρωποι που δεν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενδιαφέρονται για το ΣΥΡΙΖΑ. Η ταυτότητα η αριστερή σημαίνει ότι είσαι με αυτοπεποίθηση, περήφανος για τις αξίες σου, είσαι περήφανος για τις αναλύσεις σου και είσαι περήφανος για τις πολιτικές που προτείνεις. Αλλά πρέπει να απευθυνθεί η αριστερά ως κάτι. Πρέπει δηλαδή, όταν απευθύνεσαι, να ρωτάμε δύο ερωτήσεις. Σε ποιους απευθύνεσαι και ποιος είσαι εσύ που κάνεις αυτή την απεύθυνση. Θέλουμε να χτίσουμε την παράταξη της νίκης που εκτείνεται από την αριστερά μέχρι στο προοδευτικό κέντρο. Δεν μπορεί να περιμένει, δεν νομίζω ότι περιμένει ο ελληνικός λαός κάτι λιγότερο από εμάς. Ο καθένας έχει τη διαδρομή του και κρίνεται. Ο ελληνικός λαός και η ελληνική νεολαία και γνώση έχουν και κρίση και μνήμη. Και ιστορικά έχουν αποδοκιμάσει και φαινόμενα παρακμής και εκφυλισμού στην πολιτική. Οι αντιδράσεις για την υποψηφιότητα του 35χρονου Στέφανου Κασελάκη παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας και ταράζουν τα νερά στην Κουμουνδούρου. Για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι μέσα στη Βουλή. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεκδικούν να γίνουν αρχηγοί. Εμφανιζόμενοι ως αυτοδημιούργητοι, εδώ βάζω πολλά ερωτηματικά τι σημαίνει αυτοδημιούργητος εφοπλιστής στα 24 χρόνια του με δάνειο που η μόνη εγγύηση είναι η προσωπική εγγύηση. Ελπίζω ότι μπορώ να διακρίνω τον φρέσκο αέρα από τον κοπανιστό. Μπορεί με σύνθημα «Εμπρός για τένις λαϊκά» να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ασπρόπυργο. Το πρόβλημα δεν είναι το πρόσωπο, αλλά ότι αυτό το πρόσωπο έστω και για τρεις ημέρες έλαμψε δια αυτού που είναι. Δεν εξαπάτησε δηλαδή ως υποψήφιος πρόεδρος ενός κόμματος εξουσίας στην Ελλάδα. Και μάλιστα αριστερού. Πιο κενό δεν γίνεται με τίποτε. Αυτό πήραμε, αυτό θα θερήσουμε. Βασικός υποστηριχτής του Στέφανου Κασελάκη παραμένει ο Παύλος Πολάκης, όμως και ο Ευάγγελος Αποστολάκης τοποθετήθηκε θετικά για την υποψηφιότητά του. Η υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί και αυτή να αποτελέσει μια πολύ καλή πρόταση για την κεντροαριστερά. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί το διαρκές συνέδριο του κόμματος. Έχει ρεπορτάζ ο Αντώνης Ατζολέτος που είναι ήδη μαζί μας. Πρώτα απ' όλα, Αντώνη, για να κατέβει υποψήφιος, χρειάζεται κάποιες υπογραφές. Mm-hmm. Και μένουν ελάχιστες μέρες. Τις έχει συγκεντρώσει ο κ. Κασελάκης? 30 υπογραφές και από το περιβάλλον του μαθαίνουμε πως τις έχει και με το παραπάνω. Α, τις έχει. Καταρχάς, μην ξεχνάμε ότι πως κομματάρχης ο Παύλος Πολάκης ελέγχει την Κρήτη. Άρα λοιπόν λέγεται πως 8 με 10 στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή που προέρχονται από την περιφέρεια της Κρήτης είναι προς τον κύριο Κασελάκη. Από εκεί και πέρα τον υποστηρίζει η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Βόρεια Ελλάδα. Πολύ κοντά του στο περιβάλλον του είναι και ο Πέτρος Παπάς και η πρώην βουλευτής η Δώρα Βιέρη. Συνεπώς. Άρα υποψήφιος θα είναι τώρα και τυπικά. Έτσι κι αλλιώς θα ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τις βρει δηλαδή, και από τους άλλους υποψηφίους. Με τον debate που έχουμε μια εκκρεμότητα, εκεί τι γίνεται? Είχαμε μια εξέλιξη σήμερα όπως μαθαίνουμε. Από το περιβάλλον του κυρίου Παπά μάθαμε ότι έγινε ένας γύρος τηλεφωνημάτων μεταξύ των υποψηφίων, των γραφείων. Ο κύριος Τζουμάκας και ο κύριος Κασελάκης είναι θετικοί. Η κυρία Αξιόγλου θετική, επιμένει όμως να συμμετέχουν όλοι, να μην υπάρχει άδεια καρέκλα. Ο κύριος Τσακαλώτος παραμένει στην άποψη πως αυτό θα είναι ένα τηλεοπτικό σόου. Και εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος. Μήπως γίνει μια προσπάθεια να βρεθούν κάποιοι όροι έτσι ώστε
να βρεθεί χρυσή τομή. Ο χρόνος που απομένει απλώς είναι πάρα πολύ λίγος. Είναι πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για το ρεπορτάζ.